γιο του πατέρα Κορομιλά, του αρχηγού της Επανάστασης των Διαιτητών. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα βιντεάκι εδώ, όχι εγώ, ο Φλόρ, αλλά και εγώ μέσα στη συμμετοχή του βίντεο είμαι. Λοιπόν, αφιερωμένο σε εσάς, βαζελάκια, πάμε. Λύνεις και σαν να ζητάω, όπου μ' άγγιξες πονάω, μ' άφησες σημάδια μέσα στην ψυχή. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω, πίνω και καπνίζω σαν τρελός. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει, ήσουνα για μένα ο Θεός. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα κάνω, πίνω και καπνίζω σαν τρελός. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει, ήσουνα για μένα ο Θεός. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. 12-0. Έχουμε ακόμα. Με έχει πιάσει ένα άγχος, αλλά δεν νομίζω. Θα πάνε όλα καλά. Είμαστε 12-0. 0-6 στο, όχι στο εξοχικό, στο γαμιστρώνα μας. Εκεί που ερχόμαστε και σας γαμάμε. 0-6. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν έπαιρνε αυτά τα πρωταθλήματα, θα αναφερθώ αναλυτικά, μη φοβάστε, είχε κάνει μόνο 6-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Εδώ έχω φτάσει 12. Και έχω ακόμα 4 παιχνίδια. Ένα Ευρωλίγκα. Έτσι δεν είναι. Ένα Ευρωλίγκα. Και άλλα 3 στο πρωτάθλημα. Στα play-off. Οπότε πάμε 16-0. Μην βάλω και του χρόνου, γιατί εγώ έτσι θέλω, έτσι εγώ να έχω μεγαλώσει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Ποτέ δεν κοιτάω μπροστά μου, πάντα κοιτάω 2-3 χρόνια μπροστά. Θα σας το πω, γιατί εγώ έχω αρχίδια, όπως έχουν όλοι οι Ολυμπιακοί, λόγω της ομάδος μας, η ομάδα μας, αφού γεννηθήκαμε σαν μωρά και μεγαλώσαμε μέσα τσιμέντα στο στάδιο Καραϊσκάκη και αντρωθήκαμε, έτσι μάθαμε την ομάδα μας. Θα συνεχίσω να σας πω. Λοιπόν, 16 είμαστε. Ωραία. Θα πάμε. Ωραία. 16 και πόσα να είναι του χρόνου. Να πω 8. 9. 8 να πω. Εγώ θα πανηγυρίσω όταν πάμε 24-0. Δεν γίνεται να πανηγυρίσω τώρα με ένα 12-0 και 16. Μέχρι τέλους. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Πήγα πολύ. Εσείς θυμάστε με τα Γιάννενα που παίξε το. Τώρα σας πάω σε άλλο άθλημα, αλλά να θυμάστε τις κουβέντες που έχω πει. Μην μου πείτε, δεν τα έχω πει. Καταρχήν, ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής ότι εκτάκτως ήρθα σήμερα επειδή το κουμπαράκι μου δουλεύει. Τετάρτη ήταν. Να έρθω, ήρθα σήμερα. Και Τετάρτη είχα ετοιμάσει κάποιο άλλο βιντεάκι, αλλά δεν θα έρθω Τετάρτη. Τέλος πάντων, μόνο αυτό προλαβαίνουμε για σήμερα. Τι να κάνω, εκτάκτως ήρθα σήμερα, το βίντεο που είχα ετοιμάσει ήταν να σπάτε τηλεόραση. Το αφήνω για το 16-0. Θα βάλουμε κι άλλα μέσα εκεί, θα προσθέσουμε κι άλλα. Λοιπόν, τι είχα πει με τα Γιάννενα, πριν 19 παιχνίδια, περίπου, 12 βαθμούς πίσω Ολυμπιακός. Σας είπα, να πάμε στα play-off με 6. Με 5 πήγαμε. Έτσι δεν είναι, με 5. Και θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Και να σας πω γιατί. Γιατί σας έχει πιάσει χέσιμο. Τι εννοώ, ακούω να τσακώνονται ο Νικομαλάκας με κάποιον Κεφτεντζόγλου. Δεν ξέρω τώρα. Δεν κάνω λάθος το όνομα.
Νομίζω έτσι, έτσι, ωραία. Λοιπόν, και ναι, τι λένε τα ρεπορτάζ, αντί να πούν τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, λένε εάν ο Ολυμπιακός φέρει χ με τον Άρη, εάν ο Ολυμπιακός φέρει χ με τον Βόλο, εάν ο Ολυμπιακός φέρει χ με τον Πάο, ρε πέσε τα δικά σας τα τσαραβάκια εκεί πέρα. Και προχωράω. Έχω πει, το έχω γράψει εδώ, έχω βάλει υπογραφή, το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι του Ολυμπιακού, πρώτον. Δεν υπάρχει καλό ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, ούτε εξωγήινο, ούτε διαστημικό. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Γελάει ο κόσμος. Θυμάσαι πριν 20 μέρες στο Καραϊσκάκι πέφτανε κάτω καθυστερήσεις, κάνανε για να λήξει ο αγώνας. Το θυμάστε τι έγινε, τι είχε γίνει. Και ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον 7 παίκτες παγκοσμίου επίπεδου. Ευρωπαϊκού επίπεδου, ευρωπαϊκού. Ξεκινάω από Χάμες. Το ξέρει όλη η γη. Ο Μακαμπού, Μακαμπού, Μακαμπού. Όλη η Γαλλία. Που έπαιζε στη Μαρσέγια, μικρή ομάδα, ναι. Οι Έλληνες παίκτες, με Φορτούνι, με ποιους άλλους. Ακόμα και ο Παπασταθόπουλος, τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Δεν τον ξέρει όλη η Ευρώπη, τον Παπασταθόπουλος, τον ξέρει. Το δεξί τον μπακ, το Βραζιλιάνο που πήραμε, παιχταράς, δεν είναι. Παιχταράς. Εσείς τέτοιοι παίκτες, με οντότητα παιχτών που να ξέρουν μπάλα, υπάρχει κανείς ρε παιδί μου που να... Άσε να μην τον ξέρει όλη η Ευρώπη ρε παιδί μου, να ξέρει μπάλα. Ρε να ξέρει μπάλα, ρε να χαϊδεύει την μπάλα, όχι να την κλωτσάει. Να τη χαϊδεύει. Έχετε κανένα, δεν έχετε. Λοιπόν, και ξέχασα και τον Εμβιλά. Ξέχασα και τον Εμβιλά. Ξέχασα και τον Κινέζο. Παγκόσμιο έπαιζε ο άνθρωπος βασικός. Τέτοιους παίκτες έχετε. Πρώτον. Δεύτερον. Πάτε με τη διαιτησία, είναι η μεγαλύτερη παράγκα που λέγεται δεν μπορείτε άλλο με παράγκα και τελικά έχετε συμμαχίσει για παράγκα. Για να φτιάξετε δικά σας παράγκα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Άρης. Πώς το λένε, ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι. Και τι είπε ο Μπαλτάκος σε μια επίσκεψη του Μαρινάκη. Μου είπε θα με ντύσει στα μαύρα. Δηλαδή, κατάλαβε. Μπορείς να πάρει γραμμάτα. Δηλαδή, περιμένετε, αγελάσετε. Φοβήθηκε μετά και πήγαινε τα δηλαδή πήγε στην αστυνομία και ζήτησε προστασία να έχει δύο αστυνομικούς μαζί του. Ποιος ο Μπαλτάκος. Που για μένα έπρεπε να παραιτηθεί. Γιατί, γιατί εδώ δεν έχουμε αστυνομικούς να φυλάνε τους κλέφτες. Θα φυλάμε τώρα εσένα. Παρατήσου, άμα φοβάστε το Μελισσάνιδη. Αυτά τα λέω Μελισσάνιδη. Παιδιά δεν τα λέω εγώ. Δεν ήμουν εγώ στην μπροστά. Τα είπε ο Μπαλτάκος. Και καρφώθηκε, παιδιά. Πού καρφώθηκε όταν είπε. Δεν έχω ζητήσει προστασία από την αστυνομία. Και 2 η ώρα σήμερα το μεσημέρι, για την ακρίβεια 2 και 1 λεπτό, είχε πάρει τον, πώς είναι, τον υπουργό, τον αρχηγό της αστυνομίας, δεν τους ξέρω, έτσι. Και είχε ζητήσει να έχει αστυνομικούς. Το τηλέφωνο είναι καταγεγραμμένο και δεν παίρνει κάποιος τηλέφωνο και δεν γράφεται. Λέει, αλλά ναι, ποιος είναι, ναι, τον βρίζει ο άλλος. Αυτά τα γράφονται όλα τα τηλέφωνα. Και 2 η ώρα και 1 λεπτό πήρε και ζήτησε προστασία από την αστυνομία. Λοιπόν, για να φτιάξετε τη δικιά σας παράγκα, κύριε Μελισσανίδη και κύριε Ρώσε. Και να πω και κάτι άλλο. Είχανε μοιράσει ο Ρώσος και ο Μελισσανίδης, ο ένας στο πρωτάθλημα και ο άλλος στο κύπελο. Αυτά που γίνανε προχτές με τον Παναθηναϊκό, τα είδατε, έτσι. Βέβαια, σε αυτά είναι και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έσπασε την Παρθενιά και πήγε και ο Παναθηναϊκός και πήρε χ. Δηλαδή, την Κυριακή πάω κάκε, ο Άσος είναι από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Διπλό δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει διπλό, θα μαλώσουν τα συνεταιράκια, Ρώσος και... Δηλαδή, εάν δεν φέρουν Αλβανό, διαιτητή, με Νιγηριανό βαρ. Ρε τι κάνετε, ρε τι έχετε κάνει, τι διαιτητές είναι αυτούς που πάνε. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνετε εκεί στην ΕΠΟ και τα συνεταιράκια θα βρίσκετε πάντα τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, καλύτερα,
που λέγεται Βαγγέλης Μαρινάκης. Και 30.000 πίσω στο γήπεδο του κόσμου του Ολυμπιακού, ο παδός του Ολυμπιακού. Αυτό το βρώμικο πρωτάθλημα, αυτό το... Εγώ δεν λέω το αν δεν φέρναμε χ στα Γιάννενα, αν δεν φέρναμε χ στον Ατρόμητο θα ήμασταν και μπροστά. Δεν τα λέω αυτά, πάει. Ήτανε τότε ο καιρός που είχαν γίνει λάθη από το Μάρτις, από τους παίκτες που ήρθαν και δεν παίξανε, άλλοι φύγανε. Τώρα όμως ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα. Εχθές, σε Ρελαντί, έτσι, σε 12.000 και πλέον παραπάνω, τι 12. Ο παδός του Ολυμπιακού, 3-0 σε Ρελαντί ρυθμό. Επανέρχεται ο Χουάνκ, επανέρχεται ο Εμβιλά. Εντάξει είμαστε. Θέλω να πω και κάτι άλλο, αλλά δεν θα το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα ομολόγησε όλα ο κύριος Μπαλτάκος. Με απειλούν ότι θα φάει η γραβάτα μου χώμα. Πώς το λέει, θα βάλει μαύρα ρούχα. Δεν τα ξέρω αυτά. Δε. Και δεν θέλω να γίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.